γειτονία σημαίνει όταν είναι να μπω στον αέριο χώρο, θα χτυπήσω πρώτα την πόρτα. Θα χτυπήσω την πόρτα, θα μπω στον αέριο χώρο σου. Αυτό είναι που λέμε εμείς σχέδια πτήσης. Αν η τουρκική αεροπορία δίνει σχέδια πτήσης για το πού θα πάει, δεν θα υπήρχε αναχέτηση από ελληνικά αεροπλάνα και δεν θα υπήρχε αναχέτηση από ελληνικά αεροπλάνα με εξοπλισμό. Ευχαριστώ θερμά τον Ομάρχη της Θεσσαλονίκης κύριο Ψωμιάδη, καθώς και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Απόδειου Ελληνισμού κύριο Ταμβάκη, όχι μόνο για τη δημητική διάκριση που μου αποδίδουν στη σημερινή εκδήλωση, αλλά κυρίως γιατί αναγνωρίζουν μέσα από την πορεία μου στα Πομακοχώρια το πρόβλημα που υπάρχει στη Θράκη με την παρουσία του τουρκικού προξενείου Κομωτινής που συντελεί στην πολιτιστική γενοκτονία των Πομάκων και των Ρωμά της Θράκης. Θα παρακαλούσα θερμά, επειδή τα επόμενα λόγια που θα ακούσετε είναι το μήνυμα που στέλνουν μέσα από μένα οι Πομάκοι της Θράκης, θερμή παράκληση και χωρίς να κάνω κατάχρηση του πρωτοκόλλου, για 2 λεπτά αν θέλετε να μου δώσετε την προσοχή όχι σε μένα, αλλά στους Πομάκους που βρίσκουν τη φωνή τους μέσα από εμένα και σας στέλνουν το εξής μήνυμα. Όπως ίσως γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια επέλεξα να εγκατασταθώ μόνιμα και να διδάξω στο ακριτικό Πομακοχώρι του Εύρου, στο Μεγάλο Δέριο, έχοντας δίπλα μου ακούραστο συμπαραστάτη, το σύζυγό μου Ηλία και την ευχή των γονέων μου. Έζησα απίστευτες στιγμές με τους μαθητές μου, που διψούσαν να μάθουν τι είναι η πατρίδα μας. Ταξιδέψαμε μαζί στα μονοπάτια της Ελλάδας και συγκροτήσαμε τη χοροδία του Μεγάλου Δερίου, που με περηφάνεια ερμηνεύει τα τραγούδια του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη, του Τσιτσάνη και εθνικά κομμάτια στις εορτές. Τα απογεύματα, μαζί με τις μητέρες των Πομάκων παιδιών μου, μαθαίναμε ελληνικά ήθη και έθιμα των Πομάκων και των Αλεβιτών. Τα χρόνια κυλήσαν δημιουργώντας ανάμεσά μας σχέσεις αγάπης, εμπιστοσύνης και σεβασμού. Δυστυχώς, πολλές φορές βρέθηκα αντιμέτωπη με τους εγκάθετους του τουρκικού προξενείου Κομωτινής, που με κάθε τρόπο αντιδρούσαν στην παρουσία μου στο Δέριο, μια και προκλητικά κάνουν τα πάντα για να εκτουρκίσουν τους Πομάκους και τους Ρωμά και ευτυχώς αποτέλεσε εν μέρη τροχοπέδι στα σχέδιά τους. Αφενός θέλω λοιπόν να στείλω ένα μήνυμα στο Σάνιτς, στον πρόξενο της Κομωτινής. Η μειονότητα στη Θράκη είναι μουσουλμανική, δεν είναι τουρκική. Και σαν πρώτα βριωμένη χέρο-χέρο ελευθεριά σε γνωρίζω.